για το νομοσχέδιο. Τι σήμερα παραδέχεται η Νέα Δημοκρατία? Αυτό που τους λέγαμε πριν, ότι ο πτωχευτικός νόμος ήταν λάθος. Τους το λέγαμε εδώ. Κάνετε λάθος, είναι λάθος ο νόμος που φέρατε. Πόσους νόμους για τις τράπεζες έχουν φέρει μέχρι σήμερα? Έχω χάσει τον εργασμό, κύριε Χατζηδάκη. Πόσους φέρατε μέχρι τώρα? 5, 6. Από το 2019, πείτε μου πόσους νόμους για τις τράπεζες φέρατε εδώ. 5 ή 6 είναι. Άρα, όταν φέρεις νέο νόμο για να βελτιώσει τον προηγούμενο, σημαίνει ότι οι άλλοι 5 είναι λάθος. Αυτό σημαίνει τι? Απλή λογική. Ότι αποτύχατε τα τελευταία 5 χρόνια να δώσετε λύση στο θέμα των δανείων, των κόκκινων, των πληστηριασμών. Τι πιο απλό από αυτό? Και εδώ με το νέο νομοσχέδιο κάνετε πολύ δύσκολη τη ζωή του να διανύπτει. Πτωχεύετε τους απλούς πολίτες σαν να ήταν έμποροι, χωρίς όμως να έχουν τη δυνατότητα να έχουν τα δικαιώματα των εμπόρων. Και ακούστε, δεν θα πω ότι δεν δημιουργήσατε ακόμα τον οργανισμό διαχείρισης ακινήτων. Όχι. Να σας πω γιατί δεν τον κάνανε αυτόν τον οργανισμό. Γιατί δεν βρήκατε κανένα κολλητό να το κάνετε, κύριε Χατζηδάκη μου. Βρείτε ένα κολλητό να τελειώνει η ιστορία. Ένα νέο δημοκράτη, καλό επιχειρηματία, ολιγάρχη, να το δώσετε. Έτσι κι αλλιώς τα δώσατε όλα. Αν μου πει εδώ ο κύριος Χατζηδάκης τι έχει απομείνει στη δημόσια περιουσία, δημόσιο, να το συζητήσω. Δεν υπάρχει τίποτα. Δρόμοι, ντουβάρια, λιμάνια, αεροδρόμια, οτιδήποτε πλέον δεν υπάρχει δημόσιο. Όλα είναι ιδιωτικά. Δίνεται επιπλέον 2 δισεκατομμύρια στις τράπεζες για να πωλήσουν τα κόκκινα δάνεια. Και θα σας πω και κάτι. Εγώ το καταλαβαίνω. Ότι η Νέα Δημοκρατία, επειδή είναι ένα χρεοκοπημένο κόμμα και είναι με τη θηλιά στο λαιμό λόγω δανείων στις τράπεζες, να γλύφει τις τράπεζες. 450 εκατομμύρια χρωστάτε, έχετε 415 εκατομμύρια και 650. Πείτε μου τώρα, τι συλλογισμός είναι αυτός? Όταν ένα κόμμα έχει 415 εκατομμύρια και 650, αυτό τι σημαίνει? Ότι είναι μέσα κάθε χρόνο 35 εκατομμύρια. Δηλαδή τα δάνειά σας δεν τα πληρώσετε ποτέ. Και πάτε στο δανειολήπτη το φτωχό και επειδή χρωστάει 50 χιλιάρικα, του παίρνετε το σπίτι. Να του κοπούν τα χέρια αυτού που παίρνει το σπίτι του Έλληνα. Ντροπή. Ντροπή.